σας, γιατί ξέρω ότι θα μου πείτε, αυτή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Ναζιστική, Παπαδάκη, συμφωνώ απολύτως. Δεν είναι όμως ναζιστές και εγκληματίες αυτοί που την ψήφισαν οι περισσότεροι. Μπορεί να έχουν ευθύνη γιατί με την ψήφο τους έφτασε η Χρυσή Αυγή που έχασε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είχαν οργή και θυμό εξαιτίας αυτών των μέτρων. Σε αυτό δεν έχετε άδικο και με τον πιο έτσι χαρακτηριστικό τρόπο αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση έπραξε αυτό που είχε να πράξει στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, δηλαδή παρέπεμψε την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα ασχολούμαστε συνέχεια με τη Χρυσή Αυγή, διότι αυτό είναι έργο πλέον της δικαιοσύνης. Την ημέρα που. Κάποιος μπορεί να του συμφέρει αυτό όμως. Θα σας απαντήσω για ποιους συμφέρει και ποιους δεν συμφέρει. Ο Πρωθυπουργός πάντως, την ημέρα που συνελήφθησαν οι Χρυσαυγίτες, ταξίδευε για την Αμερική ακριβώς για να μπορέσει να συμβάλλει κι αυτός με την όποια τέλος πάντων επαφή, με τις όποιες επαφές έχει εκεί πέρα, στο να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί μην ξεχνάμε.